Δύο προσαγωγές έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης στις Κουριές και συγκεκριμένα στην περιοχή Χοδρό Δέντρο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατοίκων της Χαλκιδικής που αντιδρούν στη μεταφορά φορτίων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός από την περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν τρεις τραυματίες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ο οποίος αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Οι κάτοικοι απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στο εργοτάξιο της εταιρείας στην τοποθεσία Χοδρό Δέντρο. Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, ο δρόμος άνοιξε λίγη ώρα μετά και έτσι πέρασαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας αλλά και ο κάτοικος της περιοχής Γιώργος Ζουμπάς, κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν έγινε χρήση χημικών, ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί άσκησαν βία απέναντι στους διαδηλωτές.